Φίλες και φίλοι του Lama Games TV, καλώς ορίσατε σε ένα ακόμα αξίζει ή όχι. Σήμερα θα μιλήσουμε για το Shadow of the Tomb Raider. Το review λοιπόν, το οποίο είναι έτοιμο αυτή τη στιγμή, με την αποκάλυψη να έρχεται και να κλείνει την Origin τριλογία της Lara Croft. Μιας τριλογίας που ξεκίνησε πριν από μερικά χρόνια με σκοπό να κάνει reboot τη σειρά μετά από τα πάρα πολλά παιχνίδια και spin-off τα οποία υπήρξανε. Για να δούμε όμως αν το τρίτο κομμάτι της σειράς ήταν το ίδιο επικό, το ίδιο αξιόλογο ή βελτίωσε ακόμα παραπάνω τη σειρά. Ή μήπως όχι. Μετά από 25 με 30 ώρες, για την ακρίβεια 35, 20-25 το λέω για να φανώ πιο έξυπνος, έχουμε φτάσει στο τέλος ενός παιχνιδιού το οποίο μας προδίδει το ότι αυτή η σειρά έχει ένα τεράστιο μέλλον. Πολλοί ανησυχήσαν όταν ακούστηκε αρχικά ότι αυτό θα ήταν το τρίτο και τελευταίο κομμάτι της τριλογίας. Βέβαια, όλοι οι περισσότεροι γνωρίζαμε ήδη ότι απλά αυτή η τριλογία μας δείχνει πώς γεννιέται η Tomb Raider, πώς γεννιέται η Lara Croft και φυσικά όντας νέα και απέναντι στην Trinity, την ομάδα αυτή που έχει ως σκοπό να ελέγξει τον κόσμο βρίσκοντας artifacts, ό,τι συνήθως κάνουν οι κακοί σε τέτοια παιχνίδια. Το Tomb Raider λοιπόν, το Shadow of the Tomb Raider, το οποίο είναι ίσως ό,τι πιο όμορφο. Εδώ βλέπετε το review έχει γίνει στο Xbox One S, τα γραφικά είναι πάρα πολύ όμορφα, θυμίζει ταινία σε κάποιες στιγμές, είτε τα σκηνικά που γίνονται, είτε οι αποφάσεις οποίες παίρνουμε εμείς η ίδια η Λάρα με βάση τα cinematic. Θα μπορούσε άνετα η συγκεκριμένη ιστορία να βρεθεί και σε κομμάτι ταινίας. Μιας και πρόσφατα είχαμε και την ταινία του Tomb Raider. Έτσι λοιπόν, περάσαμε αρκετές ώρες, πέρασα δηλαδή αρκετές ώρες παρέα με τη Λάρα. Μπορώ να πω ότι μένω έκπληκτος. Τα δύο προηγούμενα κομμάτια της σειράς με είχαν αφήσει με το να θέλω κάτι παραπάνω. Το κάτι παραπάνω λοιπόν στα γραφικά, στο gameplay, στο fighting style, το οποίο έχει παραμείνει, αν το συγκρίνει κανείς με το πρώτο Tomb Raider σε σχέση με τώρα, βλέπει τεράστια διαφορά. Η εταιρεία έχει δώσει πολύ προσοχή, το στούντιο βασικά έχει δώσει πάρα πολύ προσοχή και το έχει κάνει απίστευτα όμορφο. Φυσικά δεν πάβει να υπάρχει το κλασικό, τα κλασικά save points στα campfire, στα οποία μια ωραία ιστορία με τον Τζόνα και τη Λάρα να προσπαθούν να αποτρέψουν την αποκάλυψη για μια ακόμη φορά από την Trinity. Λοιπόν, μιλήσαμε για τα γραφικά τα οποία είναι όμορφα, η μουσική είναι εξαιρετική, οι εκπλήξεις που έχει μέσα στο παιχνίδι και δεν θέλω να αναφέρω κάποιες. Είναι ακόμα επίσης πολύ ενδιαφέρον, δηλαδή εκεί που δεν το περιμένεις ξαφνικά, τσακ, λες, όπα, τι γίνεται εδώ. Καλή ώρα σαν αυτό. Εντάξει, αυτό είναι predetermined γεγονός, αλλά είχε πλάκα που σαν βαλίς και το βίντεο να τα λέγαμε. Τι θέλω να πω και γιατί το αναλύω έτσι. Το Tomb Raider είναι μια σειρά με την οποία πολλοί έχουμε μεγαλώσει. Όταν ξεκίνησε το reboot, όλοι ανησυχούσαν για το τι θα δούμε. Τελικά, η τριλογία αυτή είναι από τις πιο ολοκληρωμένες τριλογίες που έχουν υπάρξει ποτέ. Το Shadow of the Tomb Raider προσδίδει στη σειρά το closure το οποίο χρειάζεται να έχει μια τριλογία ενός παιχνιδιού η οποία κάνει transcend στο επόμενο επίπεδο. Τι εννοώ με αυτό? Η απλή αθώα Λάρα, το κορίτσι το οποίο γνωρίσαμε σε αυτά τα τρία παιχνίδια, γίνεται η Tomb Raider. Αυτά ήθελα να πω, δεν θέλω να το υπεραναλύσω. Πραγματικά υπάρχουν άπειρες ώρες, μπορώ να σας πω ότι θα περάσετε πάρα πολύ καλά, σας το εγγυώμαι, πάρα πολύ τάφοι, υπάρχουν τάφοι οι οποίοι είναι side quests, μπορείτε να τα κάνετε και να περάσετε και να προσθέσετε ακόμα περισσότερες ώρες. Γι' αυτό ακούστε με, λιώστε το παιχνίδι, κάντε τα side missions, ζήστε το Tomb Raider, διότι αυτό το τέλος σε αυτό το παιχνίδι είναι μια αρχή για το επόμενο Λάρα που θα έρθει. Σε ένα, δύο, τρία χρόνια.
αλλά την περιμένουμε πώς και πώς να κάνει transcend από αυτό το παιχνίδι στο επόμενο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ακολουθήσατε ακόμα μια φορά το review μου. Μπορείτε να αφήσετε ένα σχόλιο ποιο ήταν το αγαπημένο σας Tomb Raider, ποια ιστορία θα θέλατε να δείτε remake με αυτή την πρωταγωνίστρια, τη συγκεκριμένη Λάρα, η οποία ηθοποιώσει επίσης και ένα εξαιρετικό voice acting. Αφήστε κάτω στα σχόλια ένα like αν σας άρεσε το βίντεο και φυσικά να πω ότι το παιχνίδι παίρνει 10 στα 10. Το καλύτερο Tomb Raider της τριλογίας είναι εδώ, μας περιμένε και ήρθε και εμείς το περιμέναμε. Τα λέμε λοιπόν στο επόμενο βίντεο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και keep raiding, Tomb Raiding. Και φυσικά, παρότι σας χαιρέτησα, να ευχαριστήσω την Square Enix και τη CD Media για την παροχή του συγκεκριμένου τίτλου. Γιατί πρέπει πάντα να ευχαριστούμε αυτούς που μας στηρίζουν. Bye bye, σας αφήνω με το τέλος του πρώτου chapter της ιστορίας της Λάρας. Σε αυτό το παιχνίδι. Dr. Dominguez and more men. Apparently, they're not what we're looking for. Great. See you again. Yeah, that's what the reinforcements are for. Yes, I heard you, okay? Dominguez is coming tonight. I get it. What I'm telling you is the rain is gonna flood it. What the fuck do you think I'm doing?